Καλημέρα, Γιάννα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Έγινε χτες, λοιπόν, μία ιστορία στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, που όσο και αν είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα πλέον, βλέπουμε που πηγαίνουν τα πράγματα. Και όσο και αν ξέρουμε το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, κάθε φορά μας κάνει έκπληξη, μας τρομάζει. Έχει αναλάβει τη διοίκηση. Έχει αναλάβει τη διοίκηση και επισήμως ο Παναγιώδωρος. Ο Παναγιώδωρος έγινε δεκτός πάντως με ενθουσιασμό. Άρα έχει προχωρήσει πιο πάνω τη διοίκηση. Είναι προϊστάμενο. Ναι, μάλιστα. Εσύ πήγες στο αστυνομικό τμήμα συνοδεύοντας πελάτη σου, ο οποίος ήθελε να καταθέσει μήνυση. Δεν συνοδεύα πελάτες. Δεν έχουμε πελάτες. Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφέρουν και μεταναστών. Μας ενημερωθήκαμε από το πρωί ότι είχαν γίνει οι επιθέσεις στην Κυψέλη, στην πλατεία Αμερικής, σε καταστήματα μεταναστών και κυρίως στο σύλλογο των Τανζανών. Αυτοί κυρίως ήταν που απευθύνθηκαν σε εμάς. Mm-hmm. Ένα σύλλογο που είναι παλιός, που λειτουργεί από καιρό, που έχει ένα πολύ καλό γραφείο, κατάστημα είναι, ένα ισόγειο, που έχει κοινωνική υπηρεσία, που έχει μαθήματα σε παιδιά, που έχει ένα τμήμα νεολαίας, τμήμα μαθητικό, ένα τέτοιο πράγμα. Και που μπήκαν κάποιοι και το σπάσανε. Και μπήκαν και το σπάσανε, το έκαναν γιαπί. Όταν έφτασα εγώ ήταν γιαπί. Το ζήτημα είναι ότι συνεχίστηκε και μέσα στη μέρα συνεχίστηκαν οι αντεγκλήσεις με κατοίκους της περιοχής που φαινόντουσαν να εμπλέκονται στο επεισόδιο και κάποια στιγμή συγκεντρώθηκε πολλοίς κόσμος εκεί και Αφρικανοί μετανάστες και κάτοικοι. Και ανάμεσα στους ανθρώπους που βρισκόντουσαν, οι μετανάστες αναγνώρισαν κάποιους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει, έναν ο οποίος είχε συμμετάσχει στη χθεσινή επίθεση και έναν ο οποίος τη χθεσινή μέρα, στη διάρκεια της μέρας, τους πέταγε πράγματα, μεταξύ των οποίων και κάτι που εξεράγει μπροστά στα γραφεία του συλλόγου. Και τους κατάγγειλαν στην άμεση δράση που είχε καταφτάσει. Και η άμεση δράση μάζεψε τους καταγγέλλοντες, τους αναγνωρίζοντες και τους αναγνωριζόμενους και τους έφερε στο τμήμα του Άγιου Παντελεήμονα. Και αυτός ο οποίος αναγνωρίστηκε προφανώς έκανε και μήνυση, φαντάζομαι. Και αυτοί που αναγνώριζαν, εγώ κατέφθασα στο αστυνομικό τμήμα για να προστατεύσω στη οδό στα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που είχαν ζητήσει τη συμβολή και τη συμπαραστασή μας και βρήκα τους μεν αναγνωρίζοντες και τους μηνυτές γενικώς να κάθονται στο σκαμνί στον πάγκο του κατηγορούμενου και τους αναγνωριζόμενους να περιφέρονται μέσα έξω στο τμήμα και να χαιρετίζονται με τους αστυνομικούς. Διαμαρτυρήθηκα, είπαν ότι δεν ξέρουμε γιατί ήρθαν εδώ όλοι αυτοί και ξεκίνησε μια προσπάθεια να κατατεθούν μηνύσεις και να γίνουν οι αναγνωρίσεις. Τώρα αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι αυτό που είναι εντυπωσιακό γενικά είναι η σχέση που έχει το τμήμα του Άγιου Παντελεήμονα με το μέγεθος αυτό που λέγεται Χρυσή Αυγή και με το μέγεθος της Χρυσής Αυγής, η συμβολή του στη μεγέθυνση αυτού του πράγματος. Οι αστυνομικοί λοιπόν προσπαθούσαν, η αστυνομική αξιωματική υπηρεσία, ο αξιωματικός υπηρεσίας και όσοι συμμετέσχαν στην υποτιθέμενη ανάκριση προσπαθούσαν να πείσουν τους Αφρικανούς που αναγνώριζαν να μην αναγνωρίσουν, προσπαθούσαν να αλλοιώσουν τις καταθέσεις τους, τους πίεζαν. Είσαι σίγουρος όλοι οι άσπροι μοιάζουν μεταξύ τους και τέτοια? Όχι, ότι δεν τον είδες όμως. Τον είδες, πες ότι δεν τον είδες. Αφού δεν τον είδες, πώς μπορείς να το λες? Δηλαδή ήσουν εκείνη τη στιγμή εκεί και υπήρχε αυτό. Και τον άνθρωπο ο οποίος επέμεινε και έκανε την καταγγελία και την αναγνώριση τον έθεσαν αμέσως υποκράτηση. Αυτόν ο οποίος αναγνώρισε. Αυτόν που αναγνώρισε, όχι αυτόν που αναγνωρίστηκε. Όχι αυτόν που αναγνωρίστηκε. Αυτόν που αναγνώρισε και κατέθεσε την μήνυση και ζήτησε την ποινική δίωξη. Εσύ επειδή αναγνώρισες τον τάδε, συλλαμβάνεσαι για ποιο πράγμα? Συλλαμβάνεσαι για να σου ασκήσει ο άλλος μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Δεν είναι, μάλιστα. Ναι. Είναι τόσο, συγγνώμη, επειδή εμείς δεν είμαστε δικηγόροι, είναι τόσο εξωφρενικό όσο ακούγεται. Ήταν τόσο εξωφρενικό όσο το ακούτε. Ναι. Διαμαρτυρόμουν, έλεγα πώς έχει λάβει γνώση της μήνυσης που την έχουμε εδώ ακόμα, εδώ στα χέρια μας, για να μπορεί να ασκήσει μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Ήταν αδύνατη η συνεννόηση, κατέφτασε εντωμεταξύ σε ελάχιστο χρόνο στο τμήμα η Σκορδέλη και ο Παναγιώταρος, οι οποίοι όπως είπαμε μπήκαν μέσα για συμπαράσταση στον συλληφθέντα, όπου και είναι σαφές και ποια είναι η ταυτότητα του ανθρώπου που είχε συλληφθεί, που μάλλον τον συλληφθέντα, τον αναγνωριζόμενο, δεν συνελήφθη ποτέ μου φαίνεται τελικά. Και αντίστοιχα την ώρα που γινόταν όλη αυτή η προσπάθεια με την αστυνομία να καταγράψει τις αναγνωρίσεις
και να πάρει τα στοιχεία των αναγνωριζόμενων και να ασκήσει τα όσα της αντιστοιχούσαν, δεδομένου ότι είναι αυτεπάγγελτα τα αδικήματα, διώκονται αυτεπάγγελτα, την ώρα εκείνη δεν όβγαιναν στο τμήμα διάφοροι κάτοικοι της περιοχής. Εγώ είχα πρόβλημα στην είσοδο, έπρεπε να δείξω ταυτότητα. Ναι. Οι κάτοικοι της περιοχής, οι επωνομαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής, μπαινόβγαιναν ελεύθερα. Και όχι μόνο μπαινόβγαιναν ελεύθερα, μπήκαν και στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας, όπου γινόταν εκείνη τη στιγμή η διαδικασία της λήψης των καταθέσεων. Και συγκεκριμένο άτομο, το οποίο στη συνέχεια με χτύπησε κιόλας, μπήκε και προσπαθούσε να αφαιρέσει από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας ένα DVD. Ναι. Το οποίο αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν το DVD της επίθεσης που είχε προσκομίσει άμεση δράση και είχε καταθέσει. Κάτσε, συγγνώμη, πώς προσπαθούσε να τα αφαιρέσει. Μπήκε μέσα και έχω αφήσει κάπου ένα DVD. Το DVD το είχαν πετάξει κάτω από το γραφείο. Η γυναίκα αυτή μπήκε, πήγε πίσω από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος συζήταγε μαζί μας, άρχισε να σκαλίζει. Έβαλε εγώ, διαμαρτυρήθηκα έντονα. Την έβγαλε έξω, οπότε σηκώθηκα κι εγώ να δω τι έψαχνε. Τι προσπαθούσε να πιάσει. Και βρήκα το DVD της, το οποίο ο ίδιος αστυνομικός είπε: «Α, πω, θα μας ξέφευγε, είναι το DVD της επίθεσης που μας κατέφερε η άμεση δράση». Εμείς δεν τα ξέρουμε έτσι τα νομικά, αλλά... Και εγώ αυτά τα νομικά, παιδιά, δεν τα ξέρω, δεν τα διδάχθηκα στο πανεπιστήμιο. Μας τα διδάσκει δυστυχώς καθημερινά ο Άγιος Παντελήμων. Ναι, δηλαδή πηγαίνεις σε ένα αστυνομικό τμήμα και δεν έχεις καμία απολύτως δυνατότητα, είσαι έρμεο της διάθεσης του αξιωματικού υπηρεσίας. Υπάρχει νομική κάλυψη. Ενώ αξιωματικού υπηρεσίας, παιδί μου, όπως λένε πάλι. Ξέρετε ότι η παρουσία δικηγόρου και δικηγόρου που είναι εκπρόσωπος οργανώσεων ή που είναι μέλος, εν πάση περιπτώσει, οργανώσεων υποστηρικτικών, είχαν αυτή την αντιμετώπιση. Φανταστείτε τι έχουν οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν μόνοι τους, τυχόν όταν βρίσκονται μόνοι τους απέναντι σε αυτό το τέρας που λέγεται αστυνομικό τμήμα Άγιο Παντελήμωνα. Να πω δε τη συνέχεια ότι μαζεύτηκαν έξω. Καμία εικοσαριά μαζί με τον Παναγιώταρο και τον Σκορδέλη, καμία εικοσαριά, 25-30 κάτοικοι της περιοχής, η συμμορία, η γνωστή συμμορία, ναι. Συμμορία είναι, οι οποίοι είχαν και πράγματα στα χέρια, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια και όπως με πληροφόρησαν άνθρωποι που ήταν ανάμεσα. Μεσολάβησε, εγώ ειδοποίησα το δίκτυο ειδοποίησε τον Δημήτρη τον Τζουκαλά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης του Τζουκαλάς, έκανε παρέμβαση, έκανε επανειλημμένες παρεμβάσεις και από άλλες πλευρές έγιναν προς τον αρχηγό της αστυνομίας με πάρα πολύ πίεση για να ασκήσει τα δέοντα να απομακρυνθούν οι συγκεντρωμένοι και να μπορέσουν να φύγουν οι μετανάστες που βρισκόντουσαν πια εγκλωβισμένοι μες στο κτίριο, να μπορέσουν να φύγουν από το χώρο. Γιατί βρισκόντουσαν 4-5 άτομα. Ναι. Και ένας ακόμη που είχε πάει να καταγγείλει, ο πρόεδρος της κοινότητας, είχε τεθεί υποκράτηση, διότι βρέθηκε να υπάρχει κάτι της στα χαρτιά του. Αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος. Μάλιστα. Και ήρθαν οι δημιουργίες. Ναι. Δεν πείραξαν κανένα, δεν απομακρύναν κανένα, διαβεβαίωσαν τον αρχηγό ότι είναι απόλυτη τάξη και έχουν απομακρυνθεί όλοι. Με διαβεβαίωσαν και εμένα μέσα, διαβεβαίωσε ο αρχηγός Δημήτρη τον Τζουκαλά ότι όλα είναι εντάξει και μπορώ να φύγω. Με διαβεβαίωσαν μέσα ότι τους έχουν απομακρύνει και όταν βγήκα έξω έγινε αυτό που έγινε, μου επιτέθηκαν αυτά που βλέπετε και στο βίντεο που αναρτήθηκε. Αν θέλει κανείς να εξαντλήσει τα νόμιμα, τη νόμιμη οδό γύρω από αυτά τα θέματα, τι πρέπει να κάνει από εκεί πέρα? Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, για να αντιμετωπιστεί το θέμα εκεί? Εγώ θεωρώ, το λέω και το ξαναλέω και το έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας ως δίκτυο από χρόνια, δεν μπορεί να πλησιάσει δικηγόρος στον Άγιο Παντελεήμονα. Μόλις πλησιάσει δικηγόρος, υποστηρικτής από οργανώσεις αλληλεγγύης, υποστηρικτής μεταναστών που έχουν δεχθεί επιθέσεις, μαζεύονται απ' έξω άνθρωποι. Αυτό στιγμή μαζεύονται άνθρωποι και δέχεται επίθεση ο δικηγόρος. Αυτή η υπόθεση κρατάει 3 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμα πιο παλιά, γιατί θυμάμαι και από την εποχή του φόρουμ στην Αθήνα που είχε γίνει και μία συγκέντρωση. Την εποχή του φόρουμ είχαμε συλληφθεί, είχαμε επιχειρήσει να κάνουμε μία διαμαρτυρία, ναι, με κόσμο του φόρουμ. Έκτοτε θα έχουν αλλάξει δίκητες. Αν θυμάμαι καλά, και ο ίδιος ο Αλέξο Τσίπρας, ήταν όλα Φαζάνης, ήταν πάρα πολλά, ναι, από τα στελέχη, ο Κορονάκης, πάρα πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συλληφθήκαμε όλοι και μας φόρτωσαν σε μία κλούβα. Μας είχαν όλους για αυτόφορο.
Και κάποια στιγμή το ξανασκέφτηκαν και μας αφήσαν ελεύθερο. Έκτοτε όμως πρέπει να έχουν αλλάξει διοικητές. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αλλάξει διοικητής στο ΑΛΦΑΤΑΦ Παντελεήμονα, θα έχουν αλλάξει διοικητές. Η κινητοποίηση τότε είχε γίνει για τους βασανισμούς των Αυγανών που είχαν γίνει το 2004, τους οποίους ακολούθησαν συνεχώς επεισόδια κακοποίησης μεταναστών, τα οποία συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια και από τους αστυνομικούς, κακοποίησης και παρέμβασης σε διαδικασίες προανακριτικές. Και στη συνέχεια, βέβαια, πήραμε τη σκητάλη κάτοικοι και συνέχιζαν οι κάτοικοι με την πλήρη κάλυψη του τμήματος. Εμείς, λοιπόν, έχουμε πει στις ανακοινώσεις μας ότι πρέπει να ξυλωθεί από πάνω ως κάτω το τμήμα. Από πάνω ως κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι μαύρο εκεί μέσα. Πρέπει να ξυλωθεί, πρέπει να γκρεμιστεί και το κτίριο αυτό και να μεταφερθούν αλλού οι αρμοδιότητες. Όσο αυτό το πράγμα υπάρχει όπως υπάρχει, αυτά που γίνονται θα συνεχίζονται και θα γρεύουν. Μάλιστα. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα. Ωραία. Ευτυχώς που υπάρχουν τα κανάλια τα οποία αναδεικνύουν το θέμα και το σηκώνουν. Γιατί είναι εναντίον των δύο άκρων και μαθαίνουμε και τι γίνεται. Για να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.